Μπέργκερ, πίτσες, τηγανιτές πατάτες και καθιστική ζωή είναι η πέτη της παιδικής παχυσαρκίας που στη χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας καθώς κατέχει τη θλιβερή πρωτιά σε ποσοστό παχύσαρκων παιδιών. Δυστυχώς έχουμε μία παγκόσμια πρωτιά πρέπει να σας πω. Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει όλες τις χώρες του κόσμου. Δυστυχώς αυτή η πρωτιά δεν είναι για μας ιδιαίτερα θετική, αν σκεφτείτε ότι ένα στα δύο παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Το ποσοστό είναι τεράστιο, είναι 44% στα αγόρια και 38% στα κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικά χρόνια το 75% του πληθυσμού μας θα νοσεί από νοσήματα που συνοδεύουν την παχυσαρκία. Στην Κρήτη, 3 στα 10 παιδιά πάσχουν από την παιδική παχυσαρκία, παρά το γεγονός πως το νησί μας φημίζεται σε όλον τον κόσμο για την ιδιαιτερότητα της κρητικής διατροφής ως προς τα ωφέλη που προσφέρει στην υγεία. Ο λόγος. Η Κρήτη είναι πρικισμένη, έχει τόσα πολλά τρόφιμα, έχει τόση μεγάλη ποικιλία και αυτό που συνεχώς φωνάζουμε για τη μεσογειακή διατροφή και την κρητική διατροφή βασίζεται στην ποικιλία και στον πλούτο των τροφών μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι ζούμε σε μια χώρα που μπορεί να έχει στο σύνολό της τα περισσότερα τρόφιμα από ό,τι σε όλη την Ευρώπη και παρόλα αυτά τα παιδιά μας δεν χρησιμοποιούν ούτε τα μισά. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τους φρούτα. Σαφέστατα, είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Ξεκινάει από το σπίτι, το σχολείο και από την ίδια την κοινωνία. Επομένως, πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά σωστά, ώστε να μην ζητούν από το κηλικείο αυτά τα τρόφιμα τα ακατάλληλα και επικίνδυνα για την υγεία τους. Σοκολατοειδή, κρουασάν που οδηγούν στην παιδική παχυσαρκία. Σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή, το πολύ PlayStation, την τηλεόραση, έρχονται ενισχυτικά όλα αυτά και καταλήγουμε σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η μερίδα στο Ηράκλειο με θέμα τη διατροφή στο σχολείο, ως παράγοντας παραγωγής της υγείας, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα σχολικά κηλικεία. Και η πρότασή μας είναι να καθιερωθεί η κρητική διατροφή στο μενού των κηλικίων, στην καθημερινή διατροφή των παιδιών μας. Επιτέλους να τρώμε ό,τι παράγουμε. Ας μην τρώμε μπέργκερ, ας μην τρώμε λουκάνικα, ας μην τρώμε ξενόφερτα πράγματα. Το μεγαλύτερο ρόλο για να μάθουν τα παιδιά να τρέφονται σωστά παίζει η οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο δεν φτάνει να υπάρχει ένα υγιεινό μενού στα κηλικία, αλλά να έχουν μάθει τα παιδιά από το σπίτι τους να επιλέγουν να τρώνε υγιεινά.